Όσο πλησιάζουμε προς την λήξη των εργασιών της Βουλής, όλοι χαλαρώνουμε, αν και η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Θέλω ένα σχόλιο για τα όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες από την Τουρκία, με αποκορύφωμα αυτήν την προσευχή σήμερα στην Αγία Σοφία. Ναι, νομίζω ότι είναι κρίμα ότι παρασύρονται τόσοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το θρησκευμά τους και το οποίο είναι απολύτως σεβαστό από εμάς, σε πράξεις εξτρεμισμού. Και είναι ακόμη περισσότερο κρίμα γιατί δείχνει πόσο ο λαϊκισμός, ειδικά όταν κατακτά την εξουσία με τρόπο όπως έχει συμβεί στην Τουρκία, μπορεί να οδηγήσει μια χώρα ολόκληρη σε τεράστιες περιπέτειες. Συμφωνώ με τα όσα είπατε, όσα είπε ο κ. Σορβαλίδης προηγουμένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Προφανώς δεν είναι κτίριο, προφανώς είναι κάτι περισσότερο και από μνημείο. Και για μένα είναι ένα σημείο διαχωρισμού μεταξύ όσων πίστευαν πάντοτε ότι οι γνώσεις, η φιλοσοφία, η βαθιά θρησκευτική πίστη μπορούν να σε διαφοροποιήσουν από πράγματα σαν και αυτά που βλέπουμε τώρα, που δεν ξέρω αν είναι φιέστα, γιατί το είπαμε φιέστα, έχει τα χαρακτηριστικά, δεν λέω. Αλλά είναι λυπηρό, έτσι. Την ίδια ώρα που είχε μαζευτεί ο κόσμος να προσευχηθεί στο τζαμί πλέον της Αγίας Σοφιάς, την ίδια στιγμή η τουρκική λύρα έπαιρνε μια βουτιά ακόμη. Έχουν χάσει οι άνθρωποι αυτοί μέσα στα 10 τελευταία χρόνια, για να μην πάω και λίγο πιο πριν. Έχουν χάσει, γιατί λέμε συχνά ότι ο Ερντογάν στηρίζεται στο οικονομικό θαύμα και όλα αυτά. Αν δείτε την αξία, γιατί η αξία του μηνύματος είναι η αξία της δουλειάς των ανθρώπων, των περιουσιών τους. Πόσο πολύ έχει υποβαθμιστεί, είναι σχεδόν 1:6. Δηλαδή 6 φορές κάτω πρακτικώς. Και βλέπω ότι αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό. Μια Τουρκία που αντί να πάρει το δρόμο της προσέγγισης με την Ευρώπη, παίρνει ένα δρόμο υπεραλιστικό, εχθρικό προς τους γειτόνους της. Δεν νομίζετε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι βρήκε μια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει όπως είναι αυτή η κυβέρνηση, που ελέγχει ένα κομμάτι της Λιβύης, με τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα, με τον εμφύλιο να είναι σε εξέλιξη, και βρήκε έναν αυτούς. Και ο επόμενος είναι το Κατάρ. Σε όλη αυτή την περιοχή, πραγματικούς συμμάχους, έτσι ανθρώπους, κράτη, λαούς να την αγαπούν, δεν έχει κανέναν. Ναι, αλλά από την άλλη έχει πετύχει σε όλο αυτό που περιγράφεται να θεωρείται περιφερειακός παίκτης και να το θέτει σε κάθε ευκαιρία. Σίγουρα. Και να το κερδίζει κιόλας. Σίγουρα, 80 εκατομμύρια άνθρωποι. 80 εκατομμύρια άνθρωποι και ως αγορά προφανώς είναι πολύ σημαντική για τη Δύση και για όλους. Γι' αυτό και πάνε μήνες τώρα. Είχαμε βάλει μαζί με τον συνάδελφο Μανούσο Βουλουδάκη, είχαμε στείλει μια επιστολή στους Ευρωπαίους ομολόγους μας, κατά την έννοια ότι οι βουλευτές δηλαδή που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά, ότι θα πρέπει να δούμε ότι μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη αλλά ίσως να καταστεί υποχρεωτική επιλογή. Η Τουρκία απολαμβάνει ενός τελωνιακού καθεστώτος που επιτρέπει στα τουρκικά προϊόντα να μπαίνουν χωρίς κανένα δασμό στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα εργαλείο πίεσης σε περίπτωση που η Τουρκία θελήσει να πάει ακόμη παραπέρα, και αυτό δείχνουν όλα όσα κάνει ο Ερντογάν, ότι ενδεχομένως αν του χρειαστεί εκλογικά, με την έννοια της επιρροής μέσα στη χώρα του, να κάνει, να προξενήσει και ένα επεισόδιο που θα έχει πολεμικές διαστάσεις. Και ζητούσαμε τότε να συζητηθεί, να ξεκινήσει η συζήτηση για το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα αυστηρά. Και το τελωνιακό καθεστώς είναι ένα πολύ αυστηρό μέτρο, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, ας δούμε και την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι πολλά πράγματα που λέμε πολλά χρόνια τώρα στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς, στους συμμάχους μας, και δεν γινόντουσαν απολύτως κατανοητά ή εμφανιζόντουσαν ότι ήταν μια δική μας υπερβολική γκρίνια και εγγραφόντουσαν σε μια ιστορική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Ως διμερές ζήτημα στο οποίο πρέπει ένα, να τα βρούμε. Διμερές ιστορικό θέμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον, τις τελευταίες εβδομάδες, κατέστη αντιληπτό από πολλούς μέσα στις μεγάλες χώρες ότι το πρόβλημα είναι στην πλευρά της Τουρκίας. Σε αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσετε τη στάση της Γερμανίας. Πώς την κρίνετε εσείς?
Είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία επιχειρεί να συμμετέχει στη διευθέτηση διεθνών ζητημάτων. Ναι. Πολύ σπανίως το έχει κάνει. Είναι σαφής η ιδιαιτερότητά της στα περισσότερα ζητήματα και ως εκ τούτου, εκτός από το ότι δεν διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις και στην εξωτερική της πολιτική ήταν πάντοτε πολύ προσεκτική τα χρόνια μετά τον πόλεμο και για λόγους που ιστορικά είναι απολύτως βάσιμο το ότι το κάνει έτσι. Άρα το γεγονός ότι η Μέρκελ τελειώνει τη θητεία της, ότι θα την τελειώσει ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου Αρχηγών, είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Έχει και την άνεση να είναι λίγο πιο, αν θέλετε, τσεκουράτη σε ορισμένα πράγματα. Η μεσολάβησή της είναι πολύ καλή και ευπρόσδεκτη από εμάς. Την έχουμε ζητήσει? Προφανώς έχουν γίνει συζητήσεις και έχει ζητηθεί από τη Γερμανία, διότι η Γερμανία είναι και μια χώρα... Ελλάδα να έχει ζητηθεί. Έχει ζητηθεί από την Ελλάδα. Έχει ζητηθεί νομίζω και από άλλα κράτη και είναι σαφές ότι η Γαλλία έχει αναλάβει ένα ρόλο πιο ενεργό, η Γερμανία ένα ρόλο διαμεσολεβητικό. Και εξηγείται αυτό και από το γεγονός ότι η Γερμανία είναι πρόεδρος, είπαμε, για το εξάμηνο τούτο. Και νομίζω ότι είναι καλό, γιατί οι Γερμανοί έχουν και μεγάλη επιρροή στην Τουρκία. Ήταν εκείνοι που πολύ συχνά βάλαν φρένο σε αυστηρότερη αντιμετώπιση της Τουρκίας. Και έχει και τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία. Αλήθεια. Άρα είναι κατάλληλοι να τους μιλήσουν. Δεν νομίζω ότι θα ακούσει, αλλά θα είναι σε κακό δικό του και του λαού του. Από την άλλη, το γεγονός ότι ο Μακρόν βρίσκει μια ευκαιρία και για δικούς τους λόγους, γιατί πάντοτε πρέπει να έχει λόγους ένας πολιτικός ηγέτης, μια χώρα για να προχωρήσει κάτι, να συνεχίσει αυτό που είχε ξεκινήσει ο Σαρκοζή. Να υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση στα ευρωπαϊκά, μεσογειακά, στα αραβικά, αφρικανικά και άλλα κράτη που βρέχονται από τη Μεσόγειο, είναι κάτι πολύ καλό. Η απομόνωση της Τουρκίας εδώ είναι απολύτως σαφής και οι αντιδράσεις των Τούρκων υπευθύνων το αποδεικνύουν. Άρα, ψυχραιμία, σύνεση, δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε το πρόβλημα. Εμείς έχουμε τις λύσεις. Από εμάς θα περάσει η Τουρκία για να βρει τις λύσεις που θέλει, αν επιθυμεί πραγματικά, και δεν είμαι καθόλου πεισμένος γι' αυτό, να έχουμε μία συνύπαρξη, μία κοινή εκμετάλλευση του καθενός τους πόρους μας, ο καθένας στο μέρος του, στα οικόπεδά του, και να προσδιοριστούν αυτά με ειρήνη. Το καλύτερο θα ήταν με κοινή συμφωνία. Είναι αδύνατον, είναι προφανές, ειδικά στην περιοχή του Καστελόριζου, ειδικά στην περιοχή της Κύπρου, που η Τουρκία συμπεριφέρεται στο τουρκοκυπριακό κομμάτι λες και είναι μια επαρχία της Τουρκίας. Ναι. Καιρό τώρα, αλλά τώρα έχει αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους τους Τουρκοκυπρίους. Και επομένως θα πάμε μπροστά, νομίζω, αφού προηγουμένως ζήσουμε μεγάλες κρίσεις και δύσκολες περαιτέρω στη σχέση μας με την Τουρκία. Η ψυχραιμία είναι με το μέρος μας και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απλό για τον Ερντογάν να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι το οποίο κάνει. Ας μην του δίνουμε το credit, ας μην του δίνουμε αυτό που συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα, ότι αυτοί έχουν σχέδιο, εμείς δεν έχουμε. Εκείνοι έχουμε προχωρούν. Έχουμε σχέδιο όμως, κύριε Παπαδημητρή. Το σχέδιο της Ελλάδας. Εμείς έχουμε ένα απλό σχέδιο σε ό,τι αφορά στην Τουρκία. Δεν υπάρχουν περιθώρια να υποχωρήσουμε περισσότερο από όσο το έχουμε ήδη κάνει, γιατί το έχουμε κάνει. Είμαστε ανεκτικοί πολλά χρόνια στις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να πέσουν αεροπλάνα, να γίνει κάτι άλλο. Αλλά ότι αυτές αυτό σημαίνει ότι έχουμε σχέδιο όμως, ή ότι ο Ερντογάν μας έχει πιέσει τόσο πολύ που τελικά αναγκαζόμαστε να συζητάμε και να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα? Εντάξει, εμείς δεν έχουμε σχέδια επεκτατικά. Και ως εκ τούτου δεν έχουμε τέτοιο σχέδιο, αν αυτό εννοείται. Δεν έχουμε ένα επεκτατικό. Όχι, εννοώ, έχουμε σχεδιασμό άμυνας. Και ο σχεδιασμός άμυνας, εγώ εμπιστεύομαι τους αξιωματικούς μας. Μάλιστα. Εμπιστεύομαι το σχεδιασμό που έχουν κάνει και νομίζω ότι ο σχεδιασμός αυτός είναι και στα πλαίσια άλλωστε των σχεδίων που υπάρχουν και στο ΝΑΤΟ και όπου αλλού συζητώνται τέτοιου είδους πράγματα. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν έχει αμυντική πολιτική, δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική. Χρειάζονται κρίσεις. Αυτή είναι μία κρίση που θα τη ζήσουμε, που θα δημιουργήσουν και στην Ευρώπη τις προϋποθέσεις να αρχίσουν να καταλαβαίνουν όλοι γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει κοινή στάση της Ευρώπης.